θαυμάζω το πάθος που έχεις, αυτό το πάθος που έχεις για να παίξεις κριτική μουσική, να παίξεις νότες, να τραγουδήξεις. Χωρίς να θέλω να πω ότι είσαι γέρος, ότι παρόλο που σε λέμε γέρο, γιατί δεν σε βρίσκομαι αλλιώς, το παρατσούκλι είναι το δικό σου για μας γέρος. Η ωραίτερη κουβέντα όταν ακούω αυτή την κουβέντα για μένα, ο γέρος. Γιατί πού με σαρά, αυτή τη δύναμη. Με σαρά, με έλεγε από 25 χρονών η γέρο, όταν μ' άκουαν στο ραδιόφωνο και θέλω να πούνε απόψε στο καφενείο, θα ακούσαμε το γέρο. Γιατί, γιατί ήταν η φωνή μου χοντρή τότε, δεν ξέρω γιατί. Και λέγανε απόψε, ακούσαμε τον γέρο. Έχεις τόση δύναμη, τόσο πάθος με την κριτική μουσική, που ο χρόνος δεν μπορεί να σε αγγίξει. Πού βρίσκεις τόση δύναμη, μπορείς να μου πεις? Η αγάπη μου προς αυτήν. Όταν κάνεις μια δουλειά και την αγαπάς θα επιτύχεις. Όταν την κάνεις στα νιό σου, δεν θα πάει καλά. Σκέφτηκες ποτέ να παρατήσεις τη λύρα? Πέρασε από το μυαλό σου. Τον εαυτό μου μπορεί, τη λύρα όχι. Εκκλησιαστικά, γέροντα, αποκαλούμε εκείνον ο οποίος γνωρίζει, στο λέω έτσι απλά, στην Εκκλησία λέμε γέροντα τον πολύ πνευματικό άνθρωπο. Άρα λοιπόν, μεταφέροντας το κλίμα το εκκλησιαστικό της βυζαντινής μουσικής, στο κλίμα της κριτικής μουσικής, πρέπει να σου πω ότι είναι τίτλος τιμής να σε αποκαλούν γέροντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.